Ο Άγιος ο Σημάς να την κοινωνήσει. Τέτοιες μέρες ήταν.
βγαίνει ο Άγιος Ζωσιμάς με το Άγιο Ποτήριο να πάρει σειρά τα ασκητήρια, τότε έχει πολλά ασκητήρια εκεί γύρω από τον Ιορδάνη ποταμό, στη Μεσοποταμία, στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο, χιλιάδες οι ασκητές και οι ασκήτριες μέσα στις σπηλιές. Και επειδή δεν λειτουργούν τα γιατί ήταν μόνοι τους οι περισσότεροι, έβγαιναν κάποιοι από τα μοναστήρια, παίρναν τη Θεία Κοινωνία και σιγά 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 περνούσαν από κάμποσα μοναστήρια κάθε μέρα. Βγαίνει λοιπόν να κοινωνήσει, αφού κοινώνησε κάμποσος, έφτασε στον Ιορδάνη ποταμό. Απέναντι από τον Ιορδάνη μια σκελετωμένη γυναίκα. Και εγώ θέλω αβά, και εγώ θέλω γέροντα, και εγώ θέλω πάτερ να κοινωνήσω. Τη βλέπει, την ακούει, της λέει δεν μπορώ. Είσαι απέναντι από το ποτάμι. Πώς να τολμήσω να περάσω με τα Άγια Μυστήρια στο χέρι μου. Κι αν με πάρει το νερό, θα είναι πιο θανάσιμο αμάρτημα απ' όλα να πέσει η Θεία Κοινωνία. Και τότε, τότε μωρέ τι έγινε. Πετάει η Αγία και πάει μπροστά από την άλλη τη μεριά. Ποιος δεν θα θαύμασε. Ποια είσαι εσύ. Πρώτα θα μου πεις και μετά θα σε μεταλάβω. Είμαι η τάδε που ήμουν απόρνη και έτρεχα λέει σε όλα τα μέρη να βρω άντρες πλούσια γυναίκα. Όχι να την πληρώσουν γιατί είχε ανάγκες ίσως και να μαζέψει κάποια χρήματα. Αλλά να την ευχαριστήσουν, πλήρωνε άντρες. Πιστεύοντας ότι έτσι ευχαριστιέται η ζωή της. Και έφτασα λέει στο ναό της Αναστάσεως, εκεί με έβαλε η σκέψη μου. Είπα εκεί πάει πολλής κόσμος, θα βρω πολλούς άντρες. Και όταν πήγα, λέει, να πω στη μεγάλη την πύλη που έχει ο ναός, κάποιο χέρι, λέει, με σταμάτησε. Και τότε, φώναξα δυνατά να έρθει ο Πατριάρχης, ο Σοφρόνιος, μεγάλη μορφή και αυτός της Εκκλησίας. Και αφού, λέει, εξομολογήθηκα, έφυγα στην έρημο. Και εδώ στην έρημο 40 χρόνια πιστεύω, ασκούμε και προσεύχομαι. Θέλω, λέει, και του χρόνου να έρθεις να με μεταλάβεις. Πω, χαρά που έκανε ο γέροντας. Ποιος δεν θα χαίρονταν να πάει να μεταλάβει μία τέτοια μορφή. Και πάει και του χρόνου. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Και τι βρίσκει εκεί. Ένα τεράστιο λιοντάρι να κάθεται. Φοβήθηκε. Τα Άγια Μυστήρια στο χέρι. Του λέει το λιοντάρι. Μη φοβάσαι, γέροντα. Ο Θεός με έστειλε εδώ. Μόλις πέρυσι, λέει, κοινώνησε στην Μαρία. Εκοιμήθηκε, Κύριε, και έστειλε εμένα να σκάψω τον τάφο και να την βάλω μέσα. Και μου είπε, λέει, να έρθω φέτος να σου πω ότι εδώ είναι η Ιωσία Μαρία από την Αίγυπτο. Τα διαβάζω αυτά και λέω, Θεέ μου, πόση αγάπη έχεις. Και αν πάμε τώρα στις παραβολές που είπα, θα πάω λίγο. Εκεί, σε όλες σχεδόν τις παραβολές, ο αμαρτωλός σώζεται.
Ο αμαρτωλός. Κάνει, λέει, το μεγάλο δείπνο ο άρχοντας και φωνάζει τους καλούς και τους θρησκευόμενους και δεν πάει κανένα. Κανένας δεν πάει. Γιατί δεν έχουν ανάγκη το Θεό. Είναι άγιοι. Και φωνάζει, λέει, και τους άλλους, τους λιγότερο θρησκευόμενους. Πάλι πάνε λίγοι. Τώρα, λέει, θα πάτε και θα φωνάξετε τους παραπεταμένους, αυτούς που τους είχαν έξω από την πόλη. Τους κακούς, τους αμαρτωλούς. Και αυτοί, λέει, πήγαν όλοι. Πού? Στη βασιλεία των ουρανών. Μα και στην παραβολή του ασώτου Ιού έχει τον άσωτο, έχει και τον καλό το γιο. Στο τέλος, ποιος δικαιώνεται? Ο άσωτος που έσκυψε το κεφάλι και είπε, ο Θεός ηλάστη, τι είναι το αμαρτωλό. Και λέει, σώμα, Πάτερ, είμαι αρτώνης στον ουρανό και ενώπιον σου. Ο άλλος, ο καλός που ήταν μέσα, αυτός δηλαδή που είμαστε εδώ μέσα, γκρίνιαξε, ζήλεψε, τσατίστηκε και έμεινε απ' έξω. Και δεν ξέρουμε αν μπήκε μέσα ή όχι. Και όταν του πήγανε, πόσο μου αρέσει αυτή η περικοπή, και όταν του πήγανε τη γυναίκα, την πόρνη, και του είπαν, δάσκαλε, ο νόμος μας λέει ότι αφού την πιάσαμε να πορνεύει, πρέπει να τη λιθοβολήσουμε. Παρένθεση. Πώς είπε ο Κρισία, ότι μαζί της δεν ήταν κι ο άλλος. Δεν ήταν μόνη της εκεί. Ο άλλος είναι αφεντικό. Είναι ωραίος. Έφυγε. Είχε το δικαίωμα να φύγει. Δεν εμφανίζεται. Δεν κακοποιείται. Δεν διαπομπεύεται. Και δεν θα λιθοβολούνταν. Εσύ τι λες? Και τι είπε ο Χριστός? Πω, 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 πω. Ο αναμάρτητος πρώτος στον λίθο παλέτο. Πάρτε, λέει, την πέτρα. Και όποιος είναι αναμάρτητος. Θα ρίξει την πέτρα. Και έριξαν το διαμοιάς, λέει, παρετήστε πάντα σου. Φτου, έφυγαν. Τόσο πολύ έφυγαν. Έφυγαν τρέχοντας. Γιατί ξέραν ότι όταν θα πιάναν την πέτρα θα τους έλεγε τις αμαρτίες όλες ο Χριστός. Δημόσια. Και θα χάνουν ότι αυτοί είναι σπουδαίοι. Πώς το μάτια των άλλων να τους έλεγε, ξέρεις μόνο εσύ είσαι τέτοιος και πάντιος. Και γυρίζει στους μαθητές που δεν έφυγαν και τι τους λέει? Μη θέλετε και εμείς υπάρχει, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε, να πάτε στο καλό? Οι μαθητές όμως που είχαν γευτεί τον Χριστό και ξέραν ποιος είναι, πού πορευσόμεθα Κύριε, πού να πάμε Κύριε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Εμείς ξέρουμε ότι εδώ λες πράγματα για την αιώνια ζωή. Πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγιοι. Είχανε όλες τις αμαρτίες πάνω τους και με μια μετάνοια, με μια άσκηση. Ήταν αυτοί που κέρδισαν όχι μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά έγιναν και παράδειγμα. Και όταν ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, δεν έχασε ευκαιρία να αρπάξει τον πρώτον που θα μπει μαζί του στον Παράδεισο. Και ποιος ήταν ο πρώτος? Αχ μωρέ Θεέ μου, τι παράδειγμα μας έδωσε. Ο ληστής, ο κακούργος, που θα είχε ληστέψει, θα είχε δίδει, θα είχε βασανίσει, μπορεί και να είχε σκοτώσει. Και όμως του λέει, αλήθεια σου λέω, σήμερα μετενού αίσια του Παραδείσου. Και φωνάζουν ωραία οι ψάλτες, τον ληστήν αφημερών του Παραδείσου εξίωσες Κύριε. Τον ληστή την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Και το πιο ωραίο, που και αυτό μου αρέσει πολύ, όταν πήγε, λέει, ο Χριστός και έτρωγε κάπου και ήταν με κόσμο εκεί, δες τι κόσμο είχε μωρέ ο Χριστός και έτρωγε και έπινε μαζί, η κολλητή του. Η κολλητή του ήταν.
Φωνάζουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τους μαθητές και τους λένε, ελάτε εδώ. Δέστε ωραία φράση, μ' αρέσει. Ούκες γίνεται ο διδάσκαλος ημών, δεν τρέπεται ο δασκαλός. Εστίν και πίνει με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Η μαγιά ήταν, το μεγαλείο ήταν, το υπέροχο ήταν, ότι αυτός ο δάσκαλος δεν τρέπονταν. Και σήμερα μου είπε κάποιος κάτι στην εξομολόγηση και υποκλίθηκα. Στην πρώτη που εμφανίστηκε ο Χριστός, αναστημένος, εφάνει λέει πρώτο το Ευαγγέλιο, Μαρία τη Μαγδαληνή. Της είχε παρέα αυτές όλες όσα. Και ας ήταν στα μάτια του κόσμου οι κακές γυναίκες. Συγχωρέστε, οι βρουνιάρες. Ο Χριστός όμως κοιτούσε τις καρδιές, τις ψυχές, τόσο καθαρές ήταν. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Και επειδή αυτός είναι ο Χριστός μας, και τελειώνω, αυτήν την εντολή έδωσε και σε εμάς τους παπάδες. Να αγαπάμε αυτόν που συναισθάνεται. Να τον αγαπάμε. Και η αγκαλιά του χαζού του Παπαχρίστου είναι πάντα ανοιχτή. Γιατί έτσι μου είπε ο Θεός να το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνετε την εξομολόγηση. Τιμαστείτε για τις γιορτές. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε ζωή ακόμα. Μας το δείξαν οι μέρες και μας το δείχνουν περίτρανα. Ένας μικρούλης Θεός που δεν τον βλέπουμε κιόλας, τσουπ και μας έστειλε διάβαστος αρκετούς. Και μία βόμβα που κι αυτή δεν προλαβαίνουμε να τη δούμε, του στέλνει αδιάβαστος εκεί. Γι' αυτό καθαρή καρδιά και να χαμογελάμε μετά στο Χριστό. Ταπείνωσή μας για να μας πάρει κοντά του. Το θέλει ο Χριστός. Αγωνιά ο Χριστός. Πονάει ο Χριστός. Σταυρώνεται ο Χριστός. Γιατί? Για να μας σώσει. Για να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπάει. Μας αγαπάει και θα μας αγαπάει μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Τώρα έχουμε Κυριακή μεθαύριο λειτουργία στην Σαρακίνα. Την άλλη τον ακάθιστο στη Σαρακίνα. Έχω μετά την Βουβή εβδομάδα που δεν έχει τίποτα, θα εξομολογήσω όλη την ημέρα Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Μη με λυπάστε, μου αγκρινιάζουν κάποιοι που μου λένε μ' αγαπάνε. Μη κουράζεσαι πολύ και μη κουράζεσαι. Τι λέτε μου, αγκρινιάζουν, ποιος κουράζεται. Εγώ όταν σας βλέπω χοροπηδάω. Καθένα που βλέπω χοροπηδάει η καρδιά μου μέσα. Σαν χαρούλα μου έτσι δεν είναι. Με είδες κουρασμένο. Πού ήρθες. Σε κάλεσα. Πώς λέει το τραγούδι, λες μ' αγαπάς και τι λέει τώρα το αστείος. Εγώ να δεις. Ωραία, τώρα είπαμε και τραγούδια μέσα στην εκκλησία. Δεν με σώζει τίποτα. Θα βάρκαστε να με βλέπετε σε κανένα βουνό κυνηγημένο. Να είστε καλά. Σας αγαπάω. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω, από Αντωνάκη σήμερα ένα μπράβο στη Χοροδία και στα καινούργια μέλη. Να πω, αξίζει, δεν αξίζει.
Αλλά να πω και ένα μπράβο για αυτό το κορίτσι που μας έφτιαξε την... εδώ την εικόνα. Και η εικόνα αυτή, συγχωρέστε με που θα το πω, είναι κοιμήλιο στο σπίτι μου, είναι γνήσιο αντίγραφο της Παπαΐτισσας των Ιβύρων και είπα να την εκφέρω σήμερα για να την προσκυνήσετε όλοι. Την αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί πολλές φορές έκλαψα μπροστά της. Να είστε καλά.